Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνει τη φωνή του με δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες στο κάλεσμα προς το Ισραήλ να προχωρήσει στην άμεση αποφυλάκηση των χιλιάδων Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων. Το σχετικό σύμφωνο υπεγράφει σε διεθνές συνέδριο στη Ραμάλα, όπου συμμετείχε και ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, και προβλέπει τη σύσταση επιτροπής που θα οργανώσει την εκστρατεία. Εδώ και 11 χρόνια έχουμε παρατηρήσει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στάσης της Ευρώπης, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά επίσης από θεσμικά όργανα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θεωρούμε πολύ θετική αλλαγή, λέει Φαντουά Μπαργκούτι, δικηγόρος και σύζυγος του επί 11 χρόνια φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργκούτι. Πρόσφατα πάντως, ο Μπαργκούτι κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή πως δεν κάνει αρκετές προσπάθειες για την απελευθέρωση. Του. Ο απεσταλμένος του Euronews μεταδίδει. Οι προσπάθειες υποστηρίζονται από μια διεθνή εκστρατεία για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες και κυρίως τη συνθήκη της Γενέβης. Στόχος, να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αφού οι κρατούμενοι είναι μια από τις πιο σημαντικές εκκρεμότητες ανάμεσα στις δύο πλευρές.